Τρεις νέες δομές που στο σύνολό τους αφορούν τους ηλικιωμένους θέλει να δημιουργήσει ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων σε αγαστή συνεργασία με τα μέλη της διοίκησης και το Γενικό Διευθυντή του Γυροκομείου και έχοντας την αρρωγή της Περιφέρειας και του Δήμου Ιωαννιτών. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, αφού έχει στα χέρια του την μελέτη στατικότητας του εγκαταλειμμένου κτηρίου που βρίσκεται πίσω από το Γυροκομείο, βάζει μπρος το μεγαλόπνοο σχέδιο για τη δημιουργία τριών δομών. Μία πτέρυγα 60 δωματίων για φιλοξενία ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, μία για τη στέγαση δομής ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και μία για ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια. Ο κύριος Μάξιμος έχει ήδη κάνει τις πρώτες ενέργειες, που είναι και καθοριστικής σημασίας. Έχει τη μελέτη, έχει απομακρύνει υλικά άχρηστα που ήταν στο κτίριο αυτό και έχει πάρει πράσινο φως από ανθρώπους που θα συνδράμουν στο εγχείρημα. Τώρα έρχεται να ζητήσει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ζητώντας από τον καθένα μας να συμμετάσχει με το ποσό των 10 ευρώ στη λαχιοφόρο αγορά, ενώ το υπόλοιπο χρηματικό ποσό για την ανέγερση των δομών αυτών και τη λειτουργία τους αναμένεται να βρεθεί από χορηγίες αλλά και εκποίηση ακινήτων. Τα έσοδα αυτής της προσπάθειας θα διατεθούν για το μεγάλο εγχείρημα, το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι από τις μελέτες αυτές που έγιναν για να γίνουν αυτές οι δομές προκύπτει ότι θα υπάρξει ένα κόστος γύρω στα 3 εκατομμύρια, για τα οποία 3 εκατομμύρια θα πρέπει να φροντίσουμε, να τα βρούμε και να ζητιανέψουμε. Δεν είναι δηλαδή χρήματα τα οποία υπάρχουν σε ένα κουτί, τα οποία θα πούμε ότι τώρα τα ξοδεύουμε για να κάνουμε αυτή την εργασία. Μέσα στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής ανάγκης για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, είναι και μία πρωτοβουλία που παίρνουμε και την ανακοινώνουμε σήμερα, δηλαδή η διενέργεια μιας λαχιοφόρο αγοράς, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφέρουν για κάθε λαχνό 10 ευρώ, έτσι ώστε να μαζευτεί ένα ποσό το οποίο και αυτό, μαζί με άλλα ποσά από δωρεές, που είτε εξασφαλίσαμε είτε θα εξασφαλίσουμε, και με κάποια έσοδα από κάποια ακίνητα τα οποία συμφέρει να τα εκποιήσουμε και τα χρήματα να επενδυθούν σε αυτό το σχέδιο, θα αποτελέσουν τον κουμπαρά για να γίνει αυτό το έργο. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια έκκληση στους ανθρώπους της περιοχής των Ιωαννίνων και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και να παρακαλέσουμε είτε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη συμμετοχή στη λαχιοφόρο αγορά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να βοηθήσουν αυτό το έργο, να βοηθήσουν έτσι ώστε να βρεθούν οι δωρεές, να βρεθούν τα χρήματα να υλοποιηθεί, διότι είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα ομορφύνει την περιοχή και θα μας δώσει τρεις ακόμα δομές, κοινωνικές δομές που είναι απαραίτητες, αναγκαίες για τον τόπο μας. Μαζέψουμε αυτές τις δωρεές, να πάρουν τις αποδείξεις που χρειάζεται για τα χρήματα τα οποία θα προσφέρουν κτλ. Να γίνουν όλες οι διαδικασίες σωστά και όπως πρέπει μέσα από τους λογαριασμούς που υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα αυτό το έργο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς συνεργάτες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κύριο Πουκουβάλα και στην κυρία Τσίλη. Βοηθούν πάρα πολύ και με τις γνώσεις τους και με την αγάπη τους, με το ενδιαφέρον τους. Βοήθησαν πάρα πολύ να λύσουμε πολλά θέματα του γεροκομείου με την εμπειρία τους και βεβαίως να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γενικό Διευθυντή. Στα 3.500 τετραγωνικά μέτρα που είναι όλο το κτίριο, ο Μητροπολίτης μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο φιλοδοξεί να δημιουργήσει δομές που αφενός θα καλύψουν υπαρκτές ανάγκες κοινωνίας και αφετέρου θα εισφέρουν τα απαραίτητα έσοδα ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των δομών του γεροκομείου. Αν σκεφτούμε ότι είναι ένα τεράστιο κτίριο που έχει επιφάνειες πάνω από 3.500 τετραγωνικά μέτρα και ο κύριος Καραογλάνης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές εδώ και από την περιφέρεια και από το Δήμο, από την πολεοδομία κτλ. Μας παρουσίασαν μια εγκεκριμένη πλέον μελέτη και άδεια για το κτίριο αυτό η οποία επιτρέπει να υλοποιηθεί σε αυτό το κτίριο η δημιουργία τριών δομών. Οι τρεις αυτές δομές είναι οι εξής. Γύρω στα 60 δωμάτια υψηλών προδιαγραφών όπου θα μπορούν να διαμένουν ένα ή δύο άτομα με προδιαγραφές ευρωπαϊκές, τις καλύτερες δυνατές,
θα έχουν την κουζίνα τους, το μπάνιο τους, τις ανέσεις τους κτλ. Επιτρέπει να δημιουργηθούν άλλες δύο δομές. Η μία είναι δομή ημερήσιας φροντίδας για ηλικιωμένους και η δεύτερη είναι δομή ημερήσιας φροντίδας για άτομα με άνοια, με Alzheimer, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει στην πόλη μας.